Στις 2 Μαρτίου, δύο ένοπλοι κουκουλοφόροι εισβάλλουν στην ΕΙΔΑ Παμαρουσίου. Αρπάζουν 56.000 ευρώ από τα γκισέ και εξαφανίζονται πριν έρθει η αστυνομία. Μέχρι εδώ πρόκειται για μια κλασική ένοπλη ληστεία. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Όταν ήρθε η αστυνομία και άρχισε να παίρνει καταθέσεις, οι δύο ταμείες είπαν ότι οι δράστες πήραν χρήματα και από το χρηματοκιβώτιο. Οι αστυνομικοί όμως, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι οι δράστες ουδέποτε άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο. Τότε οι αστυνομικοί κάλεσαν τους ταμείες για ανάκριση και σύμφωνα με την αστυνομία, ο 46χρονος ταμείας παραδέχτηκε ότι έκλεψε 17.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο και τα έβαλε στην τσάντα της 60χρονης συναδέλφου του. Μάλιστα, οι δύο ταμείες έβαλαν στο κόλπο και τον τρίτο ταμείο του καταστήματος, ένα 48χρονο που είχε ρεπό εκείνη την ημέρα και του έδωσαν μερίδιο από τη Λία. Το ποσό επεστράφει εξ ολοκλήρου, εκτός από 1.000 ευρώ, τα οποία οι τρεις ταμείες, οι δράστες, είχαν προλάβει να ξοδέψουν.